Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Γιαναρά. Με την παρουσίαση του βιβλίου της, το πρόβλημά μας είναι πολιτικό και όχι οικονομικό. Ας δώσουμε όμως το λόγο στον κύριο Χρήστο Γιαναρά. Νομίζω ότι έχουμε μάλλον καθιερώσει ένα κλίμα σε αυτές τις παρουσιάσεις περισσότερο συντροφιάς και συζήτησης παρά επισήμων εξαγγελιών. Σήμερα εδώ είμαστε πολλοί και αυτό είναι ευχάριστο, ελπίζω να είναι και ζωντανό. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να αιτιολογηθούν, να εκτεθεί η λογική τους. Διότι αυτές οι επιφυλίδες που δημοσιεύονται εδώ και χρόνια κάθε Κυριακή, κάθε χρόνο συγκεντρώνονται σε ένα βιβλίο. Και επί αρκετά χρόνια τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο 7ος, που είναι ο κύριος Καρατζάς. Ο 8ος είναι, αυτός ο τόμος. Βγαίνουν στον Ιαννό. Νομίζω, επειδή ίσως είμαι και έτσι φτιαγμένος στο μυαλό μου, ότι είναι ανάγκη να βρούμε τη λογική. Δηλαδή, πολύ απλά, πάρα πολύ απλά. Γιατί ένας αναγνώστης των επιφυλίδων να αγοράσει αυτό το βιβλίο και να το διαβάσει? Ξέρετε, αυτό που λέμε φιλοσοφία ορίζεται, ένας από τους ορισμούς που της δίνουμε είναι ότι είναι η διερώτηση για το αυτονόητο. Και είναι πάρα πολύ συναρπαστικό. Ίσως το συναρπαστικότερο στοιχείο της είναι ακριβώς αυτό, το να διερωτάσαι για το αυτονόητο. Θα κάνω μια μικρή εισήγηση εκθέτοντας τη δική μου οπτική, τη δική μου σκέψη, γιατί θα έχει μια λογική να διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο. Ας ξεκινήσουμε αποκλείοντας λόγους. Ζούμε στη χώρα μας, στην κοινωνία μας, μια πραγματική καταστροφή. Καταστροφή σε όλα τα επίπεδα. Την ξέρουμε, δεν είναι ανάγκη καν να την επισημάνουμε, απλώς να σας θυμίσω τους τίτλους. Πρόκειται για οικονομική κατάρρευση, πρόκειται για διάλυση του κρατικού μηχανισμού, πρόκειται για απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, πλέον με καταπάτηση μάλιστα βασικών όρων του ευρωπαϊκού δικαίου και του διεθνούς δικαίου, διότι δεν νοείται πουθενά σε καμία χώρα να βάζει υποθήκη κρατική περιουσία, ακόμη και εδαφική. Και όμως αυτό έγινε στην Ελλάδα. Λοιπόν, ζούμε αυτή την καταστροφή, άρα από το βιβλίο δεν πρόκειται να μάθουμε κάτι περισσότερο από αυτά τα οποία ξέρουμε, και αν δεν τα ξέρουμε, τότε είναι εις βάρος μας. Σημαίνει ότι δεν τα ψηλαφούμε. Επίσης, δεν πρόκειται να μάθει κανείς από το βιβλίο, νομίζω, ποιοι είναι οι αυτούργοι, γιατί και αυτό το ξέρει. Το ξέρουμε όλοι. Ποιοι διαχειρίστηκαν και πώς διαχειρίστηκαν τα κοινά σε αυτά τα χρόνια και γιατί η διαχείρισή τους οδήγησε σε αυτήν την οδυνηρότατη για ολόκληρο το κοινωνικό σώμα καταστροφή. Η λέξη οδυνηρός έχει φτάσει να είναι πάρα πολύ ασθενική για να εκφράσει την πραγματικότητα. Υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων στην Ελλάδα σήμερα οι οποίοι έχουν οξύτατο πρόβλημα επιβίωσης. Είναι άνεργοι, δεν έχουν κανένα εισόδημα ή έχουν εισόδημα που έχει περικοπεί τόσο πολύ ώστε πραγματικά τίθεται θέμα επιβίωσης για αυτούς. Υπάρχει το πρόβλημα της ανεργίας, το οποίο δεν είναι απλώς οικονομικό. Είναι κυρίως ψυχολογικό, υπαρκτικό θα έλεγα, υπαρξιακό θα έλεγα. Δηλαδή, ο άνεργος άνθρωπος χάνει το σκοπό της ζωής του, δεν ξέρει γιατί ζει. Δεν έχει νόημα η καθημερινότητά του. Η ψυχική του διάλυση είναι ένα μαρτύριο. Και οι υπέτειοι ξέρουμε σαφέστατα ότι είναι οι πολιτικοί οι οποίοι προχώρησαν στον υπερδανισμό της χώρας, γνωρίζοντας
ότι υπάρχουν όρια στον δανεισμό μιας χώρας και όταν τα υπερβούμε αυτά τα όρια, τότε οι συνέπειες είναι αμήλικτες, όπως και σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Η υπερχρέωση, βέβαια, στην περίπτωση της Ελλάδας μπαίνει, εμφανίζεται πάρα πολύ καθαρά, νομίζω, το κίνητρο του υπερδανισμού. Δεν ήταν για να συντηρηθεί η χώρα, δεν ήταν για να αναπτυχθεί η χώρα, για να γίνουν έργα δημοσίου συμφέροντος, ήταν για να συντηρηθεί το πελατειακό κράτος των κομμάτων, σαφέστατα και απερίφραστα. Να διορίζονται με εκπληκτικές αμοιβές οι κομματικοί σε χιλιάδες θέσεις, ειδικά δημιουργημένες για αυτήν ακριβώς τη δουλειά, για να απομυζούν το κρατικό ταμείο, και η συντήρηση του πελατειακού κράτους, η οποία έχει μια δυναμική χιονοστιβάδας, οδήγησε σε αυτόν τον εξωφρενικό υπερδανισμό με τις συνέπειες που ζούμε σήμερα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω τρίτη φορά, τα ξέρουμε όλοι. Και θα επαναλάβω πάλι, εάν δεν τα ξέρουμε, έχουμε φύγει. Επίσης, θα τολμούσα να πω και ένα δεύτερο, ότι και τις θέσεις του συγγραφέα αυτού του βιβλίου, λίγο πολύ, όσοι τουλάχιστον είναι εδώ μέσα σήμερα ή όσοι θα ενδιαφερόντουσαν να πάρουν το βιβλίο, μάλλον τις ξέρουν. Επομένως, τι καινούριο και ποια αιτιολογία έχει η έκδοση αυτού του βιβλίου. Θα έλεγα τη φράση ότι το βιβλίο προτείνεται για να σας κάνει συντροφιά. Να σας κάνει συντροφιά όχι για να περάσετε την ώρα σας, αλλά για να οδηγηθούμε από το γήπεδο στο οποίο μας έχουν υποχρεώσει να παίζουμε σήμερα σε κάποιο άλλο. Να πάψουμε να παίζουμε στο γήπεδο τους. Έχει τεράστια σημασία. Και αυτό το να πάψουμε να παίζουμε στο γήπεδο τους δεν είναι ούτε πρόβλημα ιδεολογικών τοποθετήσεων, ούτε πρόβλημα ψυχολογικής προδιάθεσης. Μπορεί να γίνει μόνο με αλλαγή του τρόπου. Ξέρετε, εάν έχει ένα καλό η κρίση που ζει η Ελλάδα, και επιτρέψτε μου να το προεκτείνω, η κρίση η οποία σαφώς διευρύνεται, θέλει πολύ μελέτη και πολύ ψάξιμο, αλλά νομίζω ότι γίνομαι τουλάχιστον κατανοητός, προεκτείνεται η κρίση στο πολιτιστικό μας παράδειγμα πια. Είναι φανερό ότι ζούμε σε ένα πολιτισμό, δηλαδή σε ένα τρόπο βίου, ο οποίος τρίζει, μοιάζει να είναι έτοιμο να καταρρεύσει το πολιτιστικό παράδειγμα. Πότε καταραίει ένα παράδειγμα? Πολύ απλά, όταν πάβει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων. Όταν η οικονομία, ίσως να το έχετε ακούσει από μένα πολλές φορές, όταν η οικονομία, που είναι μια ζωτική λειτουργία εξυπηρέτησης των ανθρώπινων ανταλλακτικών και παραγωγικών σχέσεων, αυτονομείται από τις ανθρώπινες σχέσεις και γίνεται μια αυτόνομη λειτουργία. Ουσιαστικά δεν αντιπροσωπεύει καν, δεν προϋποθέτει καν την παραγωγή, αλλά είναι ένα παιχνίδι, ένας τζόγος όπως λέμε σήμερα, στα διεθνή χρηματιστήρια. Και θα έχετε ίσως δείτε, έχει επαναληφθεί πολλές φορές στις εφημερίδες, ότι ένα ποσοστό περίπου του 6 ή 8% του χρήματος που κυκλοφορεί διεθνώς ανταποκρίνεται σε πραγματικά αγαθά, σε πραγματική παραγωγή αγαθών. Το υπόλοιπο είναι αυτό που πάλι στη λαϊκή γλώσσα λέμε φούσκα. Λοιπόν, όταν η οικονομία πάβει να υπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες, όταν η πολιτική πάβει να υπηρετεί την κοινωνία, αυτονομείται από την κοινωνία και γίνεται ένα παιχνίδι καθεαυτό. Βλέπετε τους πολιτικούς οι οποίοι δεν μπορούν, είναι πια τέτοιοι οι όροι αυτού του παιχνιδιού που φτάνουν να στερούνται τη δυνατότητα να κουβεντιάσουν, να προβληματιστούν για ένα κοινωνικό πρόβλημα. Δεν μπορούν. Συζητούν
Και σαφώς η έγνοια τους και η προτεραιότητά τους είναι τι εντυπώσεις θα προκαλέσουν. Δηλαδή πώς θα πετύχουν να εξυπηρετηθεί η επανεκλογή τους. Πέρα από την επανεκλογή τους, τα κοινωνικά προβλήματα, η πραγματικότητα, η κοινωνική δεν τους ενδιαφέρει. Είναι επαγγελματίες μιας διαχείρισης εξουσίας ανεξάρτητης από την κοινωνία. Όταν λοιπόν τέτοιες ζωτικές λειτουργίες όπως η οικονομία και η πολιτική ξεχωρίζονται, αυτονομούνται από την κοινωνία, αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ. Γιατί? Εκδικούνται οι ανθρώπινες ανάγκες. Εκδικούνται, δηλαδή υπάρχει μια δυναμική, θα έλεγα, κάποιος δεδομένος νόμος στη συμβίωση των ανθρώπων, που όταν οι ανάγκες, οι συνολικές, δεν ικανοποιούνται με τον τρόπο που οι θεσμοί έχουν οριοθετήσει για να συμβαίνει αυτό, τότε το σύστημα καταραίει. Πότε θα καταρρεύσει το παράδειγμα? Σε 100 χρόνια, σε 5 χρόνια? Αυτό κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει, όπως και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα ακολουθήσει. Οι λύσεις σε τέτοιες πια κρίσεις, τόσο σε γενικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτιστικού παραδείγματος, όσο και στο επίπεδο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, οι λύσεις γεννιόνται, δεν είναι συνταγές. Και όταν λέμε γεννιόνται, κυριολεκτούμε. Δημιουργούνται, συγκροτούνται οι λύσεις, αναδύονται μέσα από παράγοντες και από συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν. Υπάρχει, τολμώ να πω, και είναι προς επαλήθευση, για τέλεια απροσδιοριστία στον εντοπισμό των λύσεων που ζητάμε. Βέβαια, μέσα στο παιχνίδι της πολιτικής και μέσα στην αντίληψη αυτή της πολιτικής ως παιχνιδιού εφευρίσκονται πάρα πολλά τεχνάσματα. Και βλέπετε ότι κάθε τόσο εμφανίζεται ένα τέχνασμα, αυτό πάλι μια πολύ απλή έκφραση, είναι ένα κόκαλο για να γλύφουμε και να ψιλοπαρηγορούμαστε. Ένα τέτοιο είναι, ας πούμε, το πλεώνασμα, το πρωτογενές πλεώνασμα. Θα υπάρξει πρωτογενές πλεώνασμα από το 2014, άρα θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση. Ή ότι, ναι, εάν βρούμε κάποιες εξισορροπήσεις σε νούμερα καθαρά του προϋπολογισμού, είναι δυνατόν να μην γίνουν άλλες απρόσωπες περικοπές μισθών και συντάξεων. Κάθε τόσο, προσέξτε το, εμφανίζεται μια τέτοια επαγγελία, η οποία είναι, συγχωρέστε με, πραγματική προσβολή για την νοημοσύνη μας. Είναι δυνατόν μια κοινωνία η οποία δεν στρέφει την προσοχή της στο να παραγάγει, να έχει παραγωγή, να δημιουργήσει δυνατότητες και εκ του μηδενός δουλειάς και παραγωγής? Γιατί ξέρετε, εκείνο το οποίο δεν συζητιέται καθόλου είναι ακριβώς το τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας και τι μπορούμε να κάνουμε με τις δυνάμεις μας. Τα πάντα τα περιμένουμε ή από ένα πρόγραμμα το οποίο θα ορίσουν οι δανειστές μας, όλο και πιο εξοντωτικό βασικών λειτουργιών αυτής της χώρας. Αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος δεν είναι μια φιλανθρωπία η οποία είναι ένα αξεσουάρ της ζωής μας. Είναι ζωτικές λειτουργίες. Η υγεία, το σχολείο, η δημόσια τάξη, η ενέργεια, το ηλεκτρικό, οι δρόμοι, αυτά είναι ζωτικές λειτουργίες της ζωής. Δεν είναι κάποιες διευκολύνσεις τις οποίες παρέχουν κάποιοι για να μπορούν οι υπόλοιποι να κουτσοβολεύονται. Λοιπόν, τώρα έχω τον πειρασμό να πω ότι φυσικά δεν υπάρχει καν υποψία, οι άνθρωποι δεν μπορούν να συλλάβουν κάποιες τολμηρές λύσεις, να αρχίσουμε να παίζουμε σε άλλο γήπεδο. Το έχει γραφτεί μέσα σε αυτές τις επιλίδες μερικές φορές. Ας πούμε, εντελώς σαν ενδεικτικό παράδειγμα, τι θα στήχιζε σήμερα? Δεν θα στήχιζε τίποτα, μάλλον, να το πούμε θετικά. Δεν θα στήχιζε τίποτε περισσότερο στον προϋπολογισμό της χώρας
Εάν η προσπάθεια ήταν να αποκτήσει η Ελλάδα τα καλύτερα κλασικά λύκεια της Ευρώπης. Να αποκτήσει η Ελλάδα τις υψηλότερου επίπεδου σχολές θεωρητικών μαθηματικών. Να γίνει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία να αλλάξει ριζικά την νοοτροπία, την χρηστική της εκπαίδευσης και να δώσει, να εντοπίσει τις προτεραιότητες στην ποιότητα της εκπαίδευσης, στην ποιότητα της μόρφωσης, μορφοποίησης των παιδιών. Δεν συζητούνται καν τέτοια θέματα. Λοιπόν, το βιβλίο θα ήθελε να κάνει συντροφιά σε όποιον θέλει να ψάξει τέτοιες αναζητήσεις. Διότι είναι μεν άγνωστο, για να μην πούμε λογικά αδύνατο, να βγούμε συλλογικά από αυτή την κρίση. Είναι τέτοιες οι ζημιές, τέτοια η καταστροφή που έχει γίνει, που φοβούμε ότι είναι πια χαμένες και οι δυνατότητες της ανάκαμψης. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού του προβλήματος, το οποίο ίσως με πολύ ειδικές γνώσεις άνθρωποι θα μπορούσαν να το συζητήσουν και να μας το παρουσιάσουν, θα έλεγα εγώ ότι συλλογικά ίσως είναι αδύνατο να βγούμε από το γήπεδο στο οποίο παίζουμε, ατομικά μπορούμε. Αλλά ατομικά όταν λέμε, όχι, ξέρεις, εγώ το ψάχνω ή εγώ το σκέπτομαι. Όταν μιλάμε για αλλαγή του τρόπου, οι τρόποι για την συγκρότηση μιας συλλογικότητας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε είναι μόνο δύο. Είναι ο ατομοκεντρικός και ο κοινωνούμενος. Σήμερα ζούμε σε ένα πολιτιστικό παράδειγμα όπου είναι εκ καταβολής και οριστικά ατομοκεντρικό. Τα πάντα, όλοι οι θεσμοί, όλη η οργάνωση του βίου προϋποθέτουν την κατασφάλιση του ατόμου. Ο λίθος, όχι ο θεμέλιος, πώς τον λέμε, ο λίθος, το υλικό για να συγκροτηθεί όλο το οικοδόμημα είναι η έννοια του ατομικού δικαιώματος. Λοιπόν, αυτό στην Ελλάδα έχει μορφές οι οποίες δεν προϋποθέτουν καν κάποιες αναστολές ή κάποιες, θέλω να πω ότι άλλες κοινωνίες, μερικές ευρωπαϊκές κοινωνίες, με δεδομένη την απειλή της ζούγκλας, του εκβαρβαρισμού, που παραμονεύει πάντοτε στις ατομοκεντρικές προτεραιότητες, επιστρατεύουν ιστορικούς εθισμούς αιώνων που τους έχουν αυτοί. Ας πούμε στην προτεσταντική ηθική υπάρχει ένας σεβασμός του χρέους, της έννοιας του χρέους. Υπάρχει ένας σεβασμός της έννοιας της τάξης, των προτεραιοτήτων. Γιατί αυτές οι κοινωνίες, επαναλαμβάνω, βγήκαν από μια εμπειρία αιώνων πειθαρχίας ηθικής. Μπορεί σήμερα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να έχει αποτινάξει κάθε μεταφυσική χρειά αυτών των ριζών. Αλλά οι ρίζες υπάρχουν. Η προστατική ηθική έχει περάσει στο αίμα αυτών των ανθρώπων. Εμείς δεν είχαμε τέτοιες εμπειρίες. Γιατί σε εμάς η οργάνωση είχε την προτεραιότητα του κοινωνήν. Και ο κάθε άνθρωπος έδινε εξετάσεις για τις πράξεις του και ελεγχόταν τις πράξεις του από την κοινότητα. Λειτουργούσε ο έλεγχος ή ο έπαινος του Δήμου και των Σοφιστών. Δηλαδή λειτουργούσε ζωντανή κοινωνία σχέσεων και αυτήν υπολόγιζε ο κάθε ένας για να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του. Όταν αυτό χάθηκε, όταν η κοινότητα έπαψε να υπάρχει στην Ελλάδα, και αυτό είναι επίσης ένα τεράστιο πολιτικό έγκλημα, τότε πέσαμε αυτομάτως στο επίπεδο και στις προϋποθέσεις λειτουργίας της συλλογικότητας που έχει κάθε κοινωνία λεγόμενη τριτοκοσμική, δηλαδή οι κοινωνίες οι οποίες βγήκαν από το αποικιοκρατικό καθεστώς. Και ακόμα χειρότερα, διότι εκείνες τουλάχιστον, οι κοινωνίες που βγήκαν από αποικιοκρατικά καθεστώτα, ήταν πιο κοντά στις αρχαίγονες παραδόσεις τους, στους εθισμούς τους, δεν ξέρω σε τι άλλο. Ο Έλληνας, με την νοοτροπία που δημιουργήθηκε
από την ίδρυση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα, δηλαδή ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, να γίνουμε έθνος εφάμιλων των ευρωπαϊκών, όχι να προβληματιστούμε ποιες είναι οι ανάγκες μας και πώς θα τις εξυπηρετήσουμε παίρνοντας από παντού, προσλαμβάνοντας από παντού. Όχι, αλλά πώς θα μιμηθούμε, πώς θα γίνουμε μεταπράτες. Λοιπόν, με αυτήν την αρχή η κατάσταση είναι πραγματικά θηριώδης. Βλέπετε αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα. Πρέπει να χειραγωγηθούμε λοιπόν σε ένα άλλο γήπεδο, στο οποίο γήπεδο, σε ένα άλλο πεδίο, στο οποίο πεδίο μπορεί να μας οδηγήσει μόνο η έβρεση άλλου τρόπου. Μα όταν κυρίαρχος θεσμικά είναι ο ατομοκεντρισμός, πού θα βρεθεί αυτός ο άλλος τρόπος? Τα παραδείγματα, τις διαφυγές που θα πω, τις ξέρετε. Είναι η γλώσσα. Η γλώσσα ακόμα παραμένει ένας κοινός τόπος. Ένας κοινός τόπος και τρόπος συνάντησης. Το βιβλίο το οποίο συζητάμε ή θα συζητήσουμε έχει το ιδιάζον ότι δίνει απόλυτη προτεραιότητα όχι στις ιδέες που εκθέτει, αλλά στη γλώσσα με την οποία τις εκθέτει. Μπορεί να μας κάνει συντροφιά σε αυτή την αναζήτηση της δυναμικής που κρύβει η κατοχή της γλώσσας. Γι' αυτό και σχεδόν εσκεμμένα θα δείτε ότι σε κάθε επιφυλίδα υπάρχουν 2-3 λέξεις οι οποίες έχουν περιπέσει σε αχρησία, αλλά οι οποίες είναι πάρα πολύ ζωτικές για την εκφραστική μας και πρέπει να τις ξαναβρούμε. Λοιπόν, είμαστε φτωχοί σε ελπίδες, αλλά είμαστε πλούσιοι στη γλώσσα. Το δεύτερο στοιχείο αλλαγής του τρόπου στο οποίο προσπαθεί να συμβάλλει αυτό το βιβλίο είναι η επιμονή στην προτεραιότητα να συνδέουμε την κρίση με το νόημα της ζωής μας. Έχουν κατορθώσει οι συντελεστές της κρίσης, οι αυτουργοί της κρίσης, οι ένοχοι για την κρίση. Έχουν κατορθώσει να μας πείσουν, μάλλον να μας φτιάξουν έτσι, που να σκεπτόμαστε την κρίση μόνο με χρηστικές κατηγορίες. Για να μην πω ακόμα πιο ομά, μόνο με μέτρα και ποσοστά καταναλωτικά. Έχει μειωθεί η καταναλωτική μας ευχέρεια και αυτό το θεωρούμε μέγιστη κρίση. Μα δεν είναι αυτό. Εκείνο το οποίο είναι η μεγάλη απώλεια είναι ότι δεν έχουν τα πράγματα πλέον νόημα. Βλέπετε την αλογία που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια και η οποία αυξάνεται με τρόπο ηλικιώδη. Συγχωρέστε μου, είπαμε παρέα. Συγχωρέστε μου την πολύ προσωπική κατάθεση, πιθανόν να μην πρέπει να ληφθεί υπόψη, να είναι υπερβολικά υποκειμενική. Τις τελευταίες 20 μέρες, προσωπικά, παρόλη την προσπάθεια που κάνω κάτι να ξεχωρίσω, ένα νόημα, μια λογική στα πράγματα, την έχω χάσει. Όλα τα κανάλια, τα τηλεοπτικά, όλα, τα ιδιωτικά κανάλια, έχουν τέτοια ομοιότητα, πάθους, όχι απλώς συμπίπτουν στον τρόπο αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής, αλλά με ένα πάθος, με μια ιστερία, η οποία δεν υπήρχε ούτε σε δικτατορία. Και διαρωτάσαι, καλά, βέβαια, είναι ένα σύμπτωμα το οποίο καθε αυτό, ας μην μπούμε τώρα σε αυτή τη ζήτηση, αλλά επιτρέψτε μου απλώς για να δικαιολογήσω αυτό που είπα ως τώρα. Ένα σύμπτωμα το οποίο θα έλεγα ότι υπάρχει σχεδόν σε κάθε κοινωνία, υπάρχει μια μειονότητα ψυχοπαθολογική. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Για να υπερασπίζεις σήμερα τον ναζισμό και τον Χίτλερ και να το κάνεις αυτό με παρατάξεις και παραπαμπάμ και αρδίλες και όλα αυτά, κάτι σου συμβαίνει, είσαι άρρωστος, δεν είναι ομαλός ψυχικός βίος. Το να έχεις τη βία σαν νομιμοποιημένη μέθοδο ενέργειας επίσης δηλώνει ψυχασθένεια. Δεν είναι
Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκτός του κοινωνικού γίγνεσθε, επομένως είναι περιθώριο. Θα απαιτεί το μια στοιχειώδης οργάνωση της δημόσιας τάξης για να έχουν εξελιχθεί από το 1987 που πρωτοεμφανίστηκαν. Ανησύχησε την πολιτική εξουσία το γεγονός ότι στις τελευταίες εκλογές αυτοί οι άνθρωποι έκαναν κόμμα, μπήκαν στη Βουλή και έβγαλαν 18 βουλευτές. Γιατί? Διότι υπήρξε μια μερίδα πληθυσμού ελληνικού, κάπου 400 τόσες χιλιάδες ανθρώπων, οι οποίοι ψήφισαν αυτούς για να βγάλουν τη γλώσσα στους άλλους. Διότι δεν έχουν άλλο τρόπο να εκδικηθούν τους ενόχους, τους αυτούργους αυτής της καταστροφής. Μας κυβερνούν ακόμα οι άνθρωποι που κατέστρεψαν τη χώρα, συνεχίζουν να διαχειρίζονται τη χώρα χωρίς καμία τουλάχιστον συστολή, χωρίς καμία τίποτα, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Λοιπόν, η αγανάκτηση του κόσμου δεν έχει κανένα άλλο τρόπο να εκδηλωθεί. Εάν κατέβει σε πορεία ή σε διαδήλωση, τον καπελώνουν άλλο κόμμα. Αντίστοιχες αυθαιρεσίες. Οπότε, με την ψήφο του, προσπάθησε να εκδικηθεί. Αυτό το πράγμα, νομίζω, ένας οποιοσδήποτε νυφάλιος κοινωνικός παρατηρητής θα μπορούσε να το διαπιστώσει. Αλλά ξαφνικά, επειδή οι δημοσκοπήσεις έδωσαν ένα 15% σε αυτό το περιθώριο το κοινωνικό, βλέπετε, ξέσπασε αυτές τις τελευταίες 20 μέρες, ήρθε και το έγκλημα. Το οποίο όμως πάλι, όπως τόλμησα να πω στη χθεσινή επιφυλίδα, πάλι δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή υπάρχει πλαφόν στο έγκλημα. Είναι φρικτό να μαχαιρώνεις ένα παιδί 34 ετών. Όχι φρικτό, εφιάλτης είναι. Αλλά όταν πετάς την Μολότοφ και πιάνει φωτιά ο αστιφύλακας, αυτό δεν είναι έγκλημα. Δεν είναι απόπειρα δολοφονίας εκ προθέσεως. Όταν αυτό γίνεται επί 25-30 χρόνια, κάθε μέρα στους δρόμους μας και δεν έχει κινηθεί καμία αρχή, δεν έχει καταδικαστεί κανένας για αυτή την απόπειρα τροποκτονίας, με λωστούς, με στυλιάρια που αποθηκεύονται στα υπόγεια του Πολυτεχνείου με φορτηγά αυτοκίνητα και δεν έχει επέμβει καθόλου αυτή η αποδοτικότατη στη σημερινή περίπτωση αστυνομία, και μπράβο της. Αλλά αυτό προδίδει μια νοοτροπία ότι το έγκλημα έχει πλαφόν, όπως το όρισε ο αείμνηστος πρωθυπουργός, ότι μπορείς να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια. Το έγκλημα της κλοπής νομιμοποιείται, αλλά μέχρι σαν σωρινέν όριου. Έτσι, κάθε άλλο έγκλημα, το να κάψεις τον άλλον, τα παιδιά απέναντι εδώ, στη Μάρφη. Και για τα υπόλοιπα που να σας μιλήσει ο Καρατζάς, τι έγινε εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτά, καμία τιμωρία, καμία ποινή. Γιατί? Μόνο το να καρφώσεις τον άλλο στην καρδιά, αυτό τιμωρείται. Άρα το έγκλημα έχει πλαφόν. Έχει οροφή, για να το πούμε ελληνικά. Έχει ένα όριο. Επιστρέφω ότι είναι ανάγκη ανθρώπινη, όχι αντικειμενική. Είναι ανάγκη για να περισσώσουμε την ποιότητα της ζωής μας, δηλαδή την ανθρωπιά μας. Ποιότητα ζωής δεν σημαίνει μόνο ηλική ευμάρεια. Σημαίνει να σώσουμε την ανθρωπιά μας. Να μπορούμε ακόμα να μην είμαστε ακοινώνητοι, να μην είμαστε μέσα στην ακοινώνητη μοναξιά, να μπορούμε ακόμα να κοινωνούμε. Να μπορούμε να έχουμε ευαισθησίες, να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για να μοιράσουμε τον εαυτό μας, τη ζωή μας. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν παρά με τη μετοχή σε άλλο τρόπο. Είπα τη γλώσσα, είπα την αναζήτηση νοήματος. Νοήματος που σημαίνει να μπορώ να ξέρω ότι το νόημα του να ξέρω όχι ιδεολογικά ή νοητικά, να έχω ψηλαφίσει πια εμπειρικά στη ζωή μου. Αυτό το οποίο το περίφημο που είπε ο Βίτκενστάιν, ότι το νόημα του κόσμου πρέπει να βρίσκεται έξω από τον κόσμο. Γιατί αν το νόημα του κόσμου είναι μέσα στον κόσμο, τότε είναι εντελώς συμπτωματικό όπως κάθε τι άλλο μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Για να μην είναι συμπτωματικό, πρέπει να είναι έξω από τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό?
Δεν θα το αναπτύξουμε τώρα, αλλά απλώς θυμίζω ότι δεν υπήρξε ανθρώπινος πολιτισμός. Ό,τι ονομάζουμε πολιτισμό μας στην πανανθρώπινη γλώσσα, που να μην απομνημιώνει, δηλαδή να μην εκφράζει, να μην μαρτυρεί μια πρόταση νοήματος της ύπαρξης του κόσμου, της ιστορίας. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, και κρίνετε το εσείς, απλώς και αυτό εντελώς υποκειμενικό, ένας μεγάλος πόνος είναι ότι αυτά τα 3 χρόνια της καταστροφής και της κρίσης απουσιάζουν τουλάχιστον εκείνοι οι θεσμικοί παράγοντες οι οποίοι έχουν το λειτουργήμα να διακονούν αυτήν την νοηματοδότηση. Βγαίνει η Εκκλησία, η κληρική και κάνουν συσίτια. Καλό, συγκινητικό. Αλλά δεν είναι γι' αυτό η Εκκλησία. Αυτό είναι χρηστικό. Αυτό πρέπει να το κάνει το Υπουργείο Πρόνοιας. Να το κάνει το ΙΚΑ, δεν ξέρω ποιος θα το κάνει. Στην Εκκλησία δεν πηγαίνω επειδή κάνω καλές πράξεις. Αν ήταν να πηγαίνω γι' αυτό, πηγαίνω στους προσκόπους. Στην Εκκλησία πηγαίνω να μάθω γιατί ο θάνατος πατείται θανάτο. Αν συμβαίνει αυτό και πώς συμβαίνει. Και έτσι να πάρει νόημα η ζωή μου. Αλλά θα το πήγαινα και αλλού. Είναι ανάγκη να περισσώσουμε κριτήρια διαβάζοντας ένα τέτοιο βιβλίο, προσπαθώντας να προμπούμε στην προσπάθεια να περισσωθούν κριτήρια για το τι είναι η επαναστατική ορμή. Η επαναστατική ορμή είναι ένα πολύ ζωτικό στοιχείο για τη ζωή του ανθρώπου. Αλλά επανάσταση δεν σημαίνει ότι καταστρέφω για την ειδονή της καταστροφής. Επανάσταση σημαίνει την τόλμη για το καινούριο, την τόλμη για το διαφορετικό. Σημαίνει την ετοιμότητα να θυσιάσω πράγματα με τα οποία έχω εθιστεί προκειμένου να συντελεστεί κάτι που είναι για όλους ένα βήμα παραπέρα. Και όταν υπάρχει τέτοιο κίνητρο επαναστατικής ορμής, γιατί λέμε ότι οι νέοι είναι οι φορείς αυτής της ορμής, γιατί πράγματι οι νέοι και έχουν, στην νεανική μας ηλικία όλοι περάσαμε μια πολύ υγιή, νομίζω, φάση αμφισβήτησης. Αυτό είναι υγιές πράγμα, είναι ζωντανό. Θέλεις το καλύτερο από το καλό. Και αυτό για να πραγματοποιηθεί θέλει τόλμη. Αυτό το οποίο λείπει δραματικά σήμερα από την ελληνική κοινωνία και λείπει και η επίγνωση αυτού πράγματος είναι η απώλεια της επαναστατικής ζωντάνιας. Της ετοιμότητας να αρνηθούμε τα σχήματα τα οποία μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος. Έχουμε χάσει την έννοια και τη λογική της διαδήλωσης. Διαδήλωση θα πει μια ομάδα ανθρώπων, ένα πλήθος ανθρώπων που βγαίνει στους δρόμους να διεκδικήσει κάτι και να διαμαρτυρηθεί για κάτι. Αυτό σήμερα έχει αντικαταστήσει. Και βλέπετε τότε τα συνθήματα να ξεπηδάνε από τον κόσμο. Αθόρμητα. Σήμερα αυτό έχει αντικατασταθεί από τη λεγόμενη πορεία. Όπου μια σειρά ανθρώπων σε βοσκηματώδη κατάσταση σουλατσάρουν, ναι, μέσα στο δρόμο, πηγαίνει, καπνίζουν, συζητάνε, πηγαίνει μπροστά ένας πληρωμένος συνδικαλιστής με την τουντούκα και εκφωνεί ένα σύνθημα και οι άλλοι αναμερικάζουν. Εάν δεν υπάρχει πιο τραγικό και μελαγχολικό θέαμα από αυτό, πέστε μου. Λοιπόν, να περισσώσουμε τέτοιες συνειδητοποιήσεις για τι πράγματα μιλάμε. Όταν λέμε διαδήλωση, εννοούμε διαδήλωση. Όταν λέμε πορεία, είναι κάτι άλλο. Είναι η παραίτηση από κάθε προσπάθεια, η εγκατάλειψη σε μια χειραγώγηση, σε ένα επιμνηωστάσιο. Μίλησα πάρα πολύ. Λοιπόν, συμπέρασμα. Το βιβλίο, πολύ πιθανό, μάλλον σίγουρο, είναι στραβό, μπορεί και κουτό, αλλά θέλει να χειραγωγήσει στο ασυμβίβαστο. Νομίζω ότι κάθε εμβαλωματική διόρθωση της σημερινής κατάστασης μας βυθίζει ακόμα πιο βαθιά στην καταστροφή. Σε προσωπικό επίπεδο, νομίζω ότι η σωτηρία είναι
να γινόμαστε κάθε μέρα και πιο ασυμβίβαστοι. Συγχωρέστε με, μακρηγόρησα, με πήρατε για τη φορά. Λοιπόν, και τώρα να, με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε, να ακούσουμε παρακολουθήσουμε. Επειδή αυτά τα θέματα είναι ολισθηρά, να συμφωνήσουμε τον περιορισμό μας σε αυτό το οποίο αναζητούμε ως προσωπική λύση σωτηρίας, ναι, από την καταστροφή που ζει η χώρα μας. Ακούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Ο νους μου, ύστερα από τόσα και τόσα και τα πολλά διαπιστωτικά που είπατε, πήγε στο εξής. Ποιος μπορεί να βοηθήσει ώστε να ξεχρεωθεί η χώρα? Μπορεί να βοηθήσει η Εκκλησία, η οποία έχει σε ακίνητα πάρα πολλά και σε κινητά επίσης πάρα πολλά ανυπολόγιστα, ακαταμέτρητα. Αυτή είναι η πρώτη λύση. Ας μην ξεχρεωθεί εντελώς, να δώσει κάτι. Λέει ότι κάνει τα συζήτια. Δεν τα κάνει η Εκκλησία. Τα κάνουν οι κυρίες των καταστηματαρχών που δίνουν τα χρήματα και αγοράζουν τα προϊόντα και τα δίνουν σε συνταξιούχους μαγείρους εντελώς δωρεάν. Αυτό το γνωρίζω από προσωπική αντίληψη και έχω να σας πω. Το δεύτερο... Συγγνώμη, αν συνεχίσετε στην ίδια λογική, είστε εκτός θέματος. Μπορεί να έχετε απόλυτο δίκιο στη διαπίστωση, που δεν το ξέρω. Θα μπορούσα να σας φέρω στοιχεία εντελώς αντίθετα. Είναι από τα πράγματα τα οποία θέλουν μελέτη. Αλλά εκείνο που λέω ότι είστε εκτός της λογικής που συζητάμε είναι ότι δεν συζητάμε συνταγές. Ναι. Εάν εσείς έχετε συνταγές, θα τις πείτε αλλού. Επιτρέψτε μου να σας πω ακόμα μια πολύ μικρή συνταγή. Δύο φορές θα βγαίνει βουλευτής. Δύο φορές θα βγαίνει βουλευτής το κάθε άτομο. Όχι άλλη φορά. Εάν είναι εξαιρετικός, τότε ο Πρωθυπουργός θα μπορεί να τον κάνει υπουργό. Τέλος. Ωραία. Λοιπόν, άλλος. Παρακαλώ. Κύριος. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή αναφερθήκατε σε προσωπικές λύσεις, αλλά εγώ θα το θεωρήσω ότι και σε επίπεδο κοινωνικό. Μια προσωπική λύση είναι, σαν στάση ζωής, να σταματήσουμε σαν προσωπική στάση να ζούμε με δανεικά. Με δανεικά. Σαν δεύτερη στάση είναι να δουλεύουμε περισσότερο και τρίτον να ζούμε με λιγότερα από όσα βγάζουμε. Αυτή είναι η προσωπική μου στάση, η στάση που πρέπει να τηρούμε σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό. Για να φτάσουμε όμως σε αυτή τη στάση, θα μου επιτρέψετε για να κάνουμε διάλογο. Θα μου επιτρέψετε ότι δεν αρκεί ένα πρέπει. Πρέπει, το πρέπει, πρέπει να υποκατασταθεί, το πρέπει να υποκατασταθεί από τη χαρά. Δηλαδή θα το κάνουμε αυτό που λέτε, όχι επειδή κάποιος μας το επιβάλλει, ένα πρέπει, μια απρόσωπη λογική, αλλά γιατί αυτό δίνει χαρά ζωής. Εάν αυτό είναι το μυστικό, και έχετε πολύ δίκιο, ο περιορισμός των αναγκών μας, η χαλιναγώγηση των περιττών αναγκών μας, ή, τι άλλο είπατε, ναι... Να σταματήσουμε να ζούμε με δανεικά, ακριβώς, να το πάρουμε απόφαση. Ακριβώς. Εάν αυτό γίνει επειδή βρήκαμε κάτι το οποίο μας δίνει περισσότερη χαρά, εκεί είναι το πρόβλημά μας. Η ελληνική κοινωνία νομίζω ότι από το 1974 και μετά βρίσκει χαρά μόνον στην καταναλωτική ευχέρεια. Δεν έχει άλλο πράγμα να δώσει χαρά. Τίποτε άλλο. Κάποτε έδινε χαρά το να είσαι Έλληνας. Το να έχεις ιστορία, να έχεις προγόνους.
έστω και επιπόλαια, έστω επιδερμικά, αλλά έδινε στον Έλληνα ένα αίσθημα περηφάνειας. Από το 1974 και μετά η χαρά είναι μόνο καταναλωτική ικανότητα. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά η δημιουργικότητα μέσω της εργασίας, αυτό δεν είναι που δίνει χαρά, ας πούμε, στο κάθε άνθρωπο. Πολύ σωστά. Η δημιουργικότητα της εργασίας, μάλιστα. Ναι, από εκεί και πέρα, αυτή, στο βαθμό που χρησιμοποιείται τόσο για προσωπική ανάγκη, αλλά όσο και για τις ανάγκες της κοινωνίας, αυτό δεν δίνει επίσης χαρά. Δηλαδή, να μην έχει σαν στόχο αυτό που κυριαρχεί σήμερα στην κοινωνία, το κέρδος, αλλά την εξυπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπων. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Ευχαριστώ. Ακόμα πιο πίσω. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σήκω να σε βλέπουμε λίγο. Ναι, ναι. Η Ελλάδα δεν πέρασε αναγέννηση. Πέρασε η Ιταλία όμως. Σε φιλοσοφικό επίπεδο, καλλιτεχνικό, επιστημονικό. Παρόλα αυτά είναι σε ίδια κατάσταση με εμάς, ίσως και χειρότερη, γιατί αυτοί έχουν Μπερλουσκόνη, εμείς δεν έχουμε. Μήπως είστε λίγο πολύ αυστηρός με τους Έλληνες. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, σε τέτοιες ποσοτικές διαφοροποίησεις των εκτιμήσεων είναι αδύνατο να βρούμε κοινό τόπο. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Αν η Ιταλία ή η Ισπανία ή η Πορτογαλία είναι καλύτερα ή χειρότερα από εμάς, νομίζω ότι είναι εντελώς εκτιμήσεις υποκειμενικές. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια αντικειμενικά στοιχεία στην Ιταλία, αν δεν απατώμε, γιατί και αυτό είναι γενικευμένη κρίση. Λειτουργεί το κράτος. Όποια κυβέρνηση και αν περάσει, το κράτος δεν θίγεται. Εδώ έχει πλέον διαλυθεί ό,τι ονομάζουμε κρατική μηχανή και είχε διαλυθεί εγκαίρως λόγω του πελατειακού κράτους. Και το πολιτικό σύστημα βλέπεις ότι με όλες αυτές τις περιπέτειες νομίζω ότι τουλάχιστον τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι τόσο απελπιστικά όσο είναι για την Ελλάδα. Αλλά επαναλαμβάνω, τέτοιες συγκρίσεις δεν πάνε πουθενά. Ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα, υπάρχει, που δεν νομίζω ότι μπορούμε να τη μετρήσουμε μόνο στατιστικά. Πιθανόν και στατιστικά να μπορεί να μετρηθεί με μεγέθη, αλλά κυρίως υπάρχει ιδιαιτερότητα στον τρόπο τον οποίο καλλιέργησε επί αιώνες και ο οποίος ήταν στους αντίποδες του ατομοκεντρισμού, και ο οποίος ξαφνικά τρόπος κατεδαφίστηκε. Κατεδαφίστηκε μεθοδικά, όπως είπα πριν, για να μιμηθούμε ένα άλλο μοντέλο το οποίο δεν το γέννησαν οι δικές μας ανάγκες και οι δικές μας επιδιώξεις. Άλλος. Συγγνώμη, να σας φέρουν το μικρόφωνο. Γερμανοί μετά τον πόλεμο νομίζω ότι ήταν σε χειρότερη καταστροφή από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα. Δούλευαν 2 ώρες την ημέρα εκτός ωραρίου για τη Γερμανία. Δεν μπορούμε και εμείς να το κάνουμε αυτό? Θα ξαναπώ τη μαγική λέξη χαρά. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Μοιάζει συναισθηματική και ψυχολογική. Δεν είναι, είναι κίνητρο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δουλέψει αν η δουλειά δεν του δίνει χαρά. Τότε είναι αγκαρία. Λοιπόν, εάν βρίσκαμε το κίνητρο, ναι, έχετε δίκιο. Ο κύριος Σταματοπούλος. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω 2 πράγματα. Το ένα είναι πώς με μικρά πρακτικά βήματα μέσα στην καθημερινότητά μας θα μπορούσαμε να περάσουμε από έναν ατομοκεντρικό τρόπο ζωής σε έναν κοινωνητικό, ένα άνοιγμα προς την κοινωνία και προς τον συνάνθρωπο, ώστε να βρούμε αυτή τη χαρά, διότι αλλιώς δεν την βρίσκουμε, αν δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα, το οποίο, Χρήστο, αναφέρεις πολλές φορές στα κείμενά σου, είναι αυτή η περίφημη συνταγματική μεταρρύθμιση.
Είμαστε εδώ, νομίζω ότι είναι ένα από τα, ίσως, ένας από τους κύριους λόγους που είμαστε εδώ, είναι ότι και εμείς έχουμε την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα της κρίσης είναι το οικονομικό. Το υπόβαθρο είναι πολιτικό, ίσως και πιο βαθύ ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, για να αλλάξει αυτό που παρήχθη από το πολιτικό πρόβλημα, για να αλλάξει αυτό, χρειάζεται βαθιά αλλαγή, κέρια αλλαγή. Η οποία τι είναι ουσιαστικά? Η αλλαγή του συντάγματος. Το έχεις γράψει πολλές φορές, το έχεις πει, αλλά θα ήταν μια ευκαιρία να ακούσουμε κάτι περισσότερο σήμερα. Θα σε ευχαριστώ. Κάτι περισσότερο δεν είναι εύκολο, απλώς το είπες ήδη. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε μια τέτοια παγίωση των δεδομένων της παρακμής, που μόνο κάποιες ριζικές τομές μπορούν να δημιουργήσουν ελπίδα ανάκαμψης. Όταν το πολιτικό σύστημα έχει την απόλυτη αυθαιρεσία να συντάσσει τα συντάγματα και να τα ανανεώνει, πώς το λέμε, να τα αναθεωρεί, ναι, και να υπηρετώντας αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα των κομμάτων. Ναι. Ας πούμε, με το Σύνταγμα του 85, με το οποίο ζούμε, το πολίτευμα δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατία. Είναι καθαρά πρωθυπουργό κεντρικό. Απόλυτες εξουσίες έχει ο πρωθυπουργός. Και κομματικό, κατά πρόεκτα, κομματοκρατικό. Αλλά σκεφτείτε ότι, δεν ξέρω πόσοι το σκεπτόμαστε, ότι ο πρωθυπουργός διορίζει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, διορίζει τον πρόεδρο της Βουλής, διορίζει, καλά, τους υπουργούς και λοιπά, τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, όλα. Τη δικαιοσύνη, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Πλέον είναι, αν αυτό λέγεται δημοκρατία. Επομένως, ναι, πράγματι, και κυρίως, ναι, νομίζω ότι όταν μιλάμε για αλλαγή του συντάγματος, εννοούμε τη μόνη δυνατότητα που απομένει για την κατάλυση του πελατειακού κομματικού κράτους. Να πάψει το κράτος να υπηρετεί τις κομματικές συντεχνίες και το κράτος να αρχίσει να υπηρετεί την κοινωνία, τον πολίτη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με βελτιώσεις. Άντε αυτός θα το κάνει λίγο καλύτερα ή θα κάνει κάποιες υποχωρήσεις ή τίποτα. Η λύση μόνη, η λογικά μιλάμε τώρα, είναι καινούριο σύνταγμα. Πώς θα φτάσουμε στη σύνταξη καινούργιου συντάγματος, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, δύσκολο, περίπλοκο. Η δική μου σκέψη είναι ότι ευτυχώς κάθε κοινωνία έχει το ενδεχόμενο εκπλήξεων. Κάποιες συγκυρίες, κάτι αναπάντεχο. Θυμάστε εκείνο το απόγευμα που ήταν ο Γεωργάκης πρωθυπουργός και τάπεξε που λέμε και πήρε τηλέφωνο του Σαμαρά και του είπε δεν μπορούμε πια να συνεχίσουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση προσωπικότητων και φωνάξανε τον Παπαδήμο και κάμε... Εκείνη τη στιγμή κάποιοι εντελώς δευτερεύοντες παράγοντες θα μπορούσαν να παίξουν καταλυτικό ρόλο. Αν ο Παπαδήμος έλεγε ότι δεν μπορώ να κυβερνήσω με αυτό το σχήμα, με αυτούς τους ανθρώπους που οδήγησαν τη χώρα εδώ που το οδήγησαν, θα κάνω δική μου κυβέρνηση. Και του επέτρεπαν μέσα στην ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί να κάνει μια κυβέρνηση προσωπικότητων. Και η οποία κυβέρνηση, αφού διαχειριστεί τα αμέσως επίγοντα, αποκτώντας μια αυτονομία, προκηρύξει όπως ακριβώς. Δεν πέτυχε και στην τελεία, αλλά πάντως έγινε ένα ακόμα παραπέρα βήμα. Η ελπίδα είναι μήπως σε τέτοιες συνθήκες κατορθώσουμε να φτάσουμε ως την προκήρυξη συντακτικής εθνοσυνέλευσης, η οποία να συντάξει εξυπαρχής σύνταγμα των Ελλήνων. Αλλά μοιάζουν βέβαια ονειρόδια αυτά και τα ονειρόδια έχουν το ελάττωμα ότι μπορούν να μας εφησυχάζουν, να μας παραπλανούν λίγο. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά, γιατί δεν ξέρω αν θα έχω ξανά από την ευκαιρία να σας συναντήσω.
για τους δρόμους που δείξατε έτσι πάνω στη μεταφυσική αναζήτηση. Από εκεί και πέρα είπατε ότι έχει χαθεί η επαναστατική ορμή. Για να επαναστατήσει ένας άνθρωπος και κατ' επέκταση ένας λαός, μήπως είναι και θέμα, δεν προϋποθέτει να φτάσει κάπου σε μια απόγνωση. Και η απόγνωση με τη σειρά δεν προϋποθέτει και μια καλλιέργεια. Πώς ένας εξηλυθιωμένος λαός μπορεί να φτάσει σε μια τέτοια αυτογνωσία? Λογικά έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά θα επαναλάβω τη φράση και όχι προς παρηγορία, νομίζω ρεαλιστικά, ότι κάθε κοινωνία κρύβει ένα ενδεχόμενο εκπλήξεων. Δεν ξέρεις τι μπορεί ξάφνου να φέρει ένα σπινθήρα και να προκαλέσει μια έκρηξη. Θετικά ή αρνητικά, όλα είναι ενδεχόμενα. Σε τέτοιες περιόδους, όταν φτάνει μια χώρα σε τέλειο αδιέξοδο, όλα είναι πιθανά. Πολύ κοντά στις τελευταίες σκέψεις σας, κύριε καθηγητά. Το ζητούμενο είναι η έξοδος από το αδιέξοδο που βρισκόμαστε, έτσι. Όμως οι αιτιάσεις βρίσκονται στο πολιτικό υποκείμενο, σε αυτούς που, που κυβερνούν, που έχουν τη διαχείριση της εξουσίας. Η ερώτηση λοιπόν ποια είναι? Εάν αυτοί αποτελούν ένα κλαμπ ανθρώπων, ένα κέλυφος σκληρό, πώς μπορούν κάποιοι άλλοι να μπουν σε αυτό το κέλυφος και να αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα? Μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Η προσπάθεια απόψε και η προσπάθεια που εκφράζει το βιβλίο είναι ακριβώς αυτή που λέτε, αλλά να μετατεθειμένη σε άλλο επίπεδο. Να μην περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα με τους όρους του παιχνιδιού που έχουν επιβάλει οι αυτουργοί της καταστροφής. Να αναζητήσουμε τους δικούς μας τρόπους, οι οποίοι να μην είναι απλώς ιδεολογήματα, να μην είναι απλώς η γνώμη μου και η γνώμη σου, να μην είναι απλώς εγκεφαλικά σχήματα, να είναι άλλος τρόπος. Δηλαδή, αν μπορούσε πραγματικά αυτός ο λαός να αφυπνιστεί στη σημασία της γλώσσας του, θα τολμούσα την έκφραση στη σημασία της γλώσσας, στη δυναμική που μπορεί να έχει ο πλούτος της γλωσσικής εκφραστικής και συνεννόησης, που σημαίνει πλούτος σκέψης, διότι ο άνθρωπος σκέπτεται με τη γλώσσα του. Άνθρωπος χωρίς σκέψη, χωρίς γλώσσα, είναι άνθρωπος χωρίς σκέψη. Και επειδή κάναμε και αυτές τις συνήξεις, το θεωρώ πολύ θεμελιώδες, βασικό, θέλω να του δίνω διαστάσεις λίγο υπερβολικές. Σκεφτείτε, εάν ζωντάνευε ένα, όχι κρυφό, φανερό σχόλιο γλώσσας, εάν σε κάθε εκκλησιά μέσα, αντί αυτά τα κατηχητικά τα οποία ήταν προτεστάντικης εισαγωγής, διδάσκανε τα παιδιά τη γλώσσα της εκκλησίας, τη γλώσσα της ποίησης, της συνολογίας της εκκλησιαστικής, αμέσως αποκαθίσταται ο κρίκος της γλωσσικής συνέχειας. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα ένα στοιχείο καταστροφής είναι ότι οι Έλληνες κάτω των 40 ετών δεν καταλαβαίνουν το Ροΐδι, δεν καταλαβαίνουν τον Παπαδιαμάντη. Δεν καταλαβαίνουν τι θα πει τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Αν αυτό δεν είναι ιστορικό τέλος, τι άλλο είναι? Και αυτό μην περιμένουμε ποτέ θα μας το φέρει κάποια, ας μην πω ονόματα, κάποιο κυρία ή κύριος υπουργός παιδείας. Βλέπετε ότι οι υπουργούς παιδείας βάζουν τους ανθρώπους, βάζουν κομματικά στελέχη για να καλύψουν προσωπικές υποχρεώσεις. Με ψήφισες εσύ να γίνω αρχηγός, σε κάνω υπουργό. Καμία έγνοια για λειτουργία κοινωνική. Αλλά από άλλους θεσμούς, από άλλους παράγοντες, μπορεί να περιμένει κανείς μια τέτοια αφύπνιση. Είναι
πραγματικά ίσως από τα μεγαλύτερα, θα τολμούσα να πω έτσι εμφατικά, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, το ότι χάνεται η εξοικείωση ενός λαού με μια γλώσσα η οποία κατόρθωσε να πει τα πάντα. Με μια γλώσσα η οποία κατόρθωσε να δείξει πράγματι, να ορίσει, αν σας το έχω ξαναπεί, θα με συγχωρέσετε, αλλά μου έρχεται τώρα να το ξαναπώ, αυτό που λέει ο Χάιντεγκερ, ότι η λέξη φιλοσοφία δεν πρέπει να λέμε ότι είναι ελληνική. Το σωστό είναι να πούμε ότι μιλάει ελληνικά, διότι το ξεχωριστό και μοναδικό σε αυτή τη γλώσσα είναι ότι οι λέξεις ορίζουν τα πράγματα, απαντούν στο ερώτημα τι εστί. Φιλία σοφίας, κράτος του Δήμου κλπ. Λοιπόν, το να θυσιάζεται ένα τέτοιο κληροδότημα με εξαιρετική δυναμική, συνεχή, δεν είναι μουσιακό είδος η αρχαία ελληνική γλώσσα. Το να θυσιάζεται για εντελώς επιπόλαιες χρηστικές παροχές ουσιαστικά προς μια αντίληψη της εκπαίδευσης εντελώς χρησιμοθυρική, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Κύριε Γιαναράς, διαβάζω τις επιφυλίδες σας αρκετό καιρό τώρα και συμφωνώ 100% με την κριτική σας για το... για τα πολιτικά κόμματα και όπως είπε και ο κύριος, έτσι, αυτό το κλαμπ. Επί του πρακτέου όμως, έτσι, κάποια στιγμή θα κληθούμε να ψηφίσουμε, να αποφασίσουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Και η ερώτησή μου είναι τι. Υπάρχει αυτό το φθαρτό πολιτικό σύστημα το οποίο κυβερνάει τη χώρα, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν κάποιες επιλογές. Θεωρείτε ότι η εκλογική διαδικασία είναι κάτι άσχετο ή ενδεχομένως θα μπορούσε να βοηθήσει στην αλλαγή των πραγμάτων? Είναι το πρόβλημα το οποίο ακούγεται σήμερα από τη μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη. Και έχετε απόλυτο δίκαιο, όχι απλώς δίκαιο, ναι, που το θέτετε. Είναι εντελώς φυσιολογικό που το θέτετε. Θα το θεωρήσετε ίσως μονότονο, πιθανόν και αιμονή, πεισματική αιμονή. Αλλά έχω πιστέψει βαθύτατα ότι στο πεδίο αυτό δεν μπορούν να λειτουργήσουν συνταγές. Πρώτη συνταγή που δεν μπορεί να λειτουργήσει, η ετοιμότητα με την οποία όλοι περιμένουμε ένα καινούριο κόμμα. Ένα καινούριο κόμμα, όσο παραμένει το συνταγματικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα, είναι 100% προγραμματικά καταδικασμένο να αποτύχει. Πολύ απλοϊκά, διότι αυτοί που έχουν σήμερα την εξουσία κρατούν και το μαχαίρι και το πεπόνι, έχουν τέτοια διάβρωση όλων των στοιχείων εξουσίας που λειτουργούν μέσα στην κοινωνία, μέσα ενημέρωσης κλπ. Και επιπλέον έχουν και τους μηχανισμούς όπου ακόμα και τα πιο υγιά στοιχεία, εάν μπουν σε αυτό το σύστημα, διαφθείρονται ταχύτατα. Ίσως να έχετε κι εσείς την εμπειρία, εγώ έχω μια τέτοια εμπειρία από περιπτώσεις ανθρώπων που μπήκαν στην πολιτική, νομίζω με αγνές διαθέσεις και με τη διάθεση να προσφέρουν. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα δεν τους αναγνωρίζεις. Λέτε και τους ακούμπησε το ραβδάκι της Κίρκης. Είναι τέτοια η αφομοιωτική δύναμη αυτού του συστήματος που σχεδόν θα τολμούσα να πω ότι δεν φταίνε. Μπαίνουν σε ένα άλλο τρόπο συλλογιστική, σε ένα άλλο τρόπο σκέψης. Δεν μπορούν να δουν, αποκόβονται από την πραγματικότητα. Πιθανόν είναι θέμα αρμοδιότητες ψυχιάτρων, γιατί η απώλεια επαφής με την πραγματικότητα είναι ψυχιατρικό γεγονός. Αν είσαι άλλο περιβάλλον τελείως ανεξάρτητο, δεν επικοινωνείς ουσιαστικά. Ακριβώς. Και όταν όλος ο κόσμος με τον οποίο κινείσαι δεν ασχολείται με πρόβλημα, αλλά με το πώς θα οργανωθούν εσωτερικά οι διανομές της εξουσίας.
Επομένως, εκεί αυτό θα είχα να απαντήσω. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μια ανάγκη που τη ζούμε όλοι δραματικά και βλέπετε αυτό το σώμα το λαϊκό αντιδρά, ας πούμε, κάποια στιγμή ποιες ευρωεκλογές ήταν οι τελευταίες που το ποσοστό των αποχών έφτασε στο 60%, 60-65%. Αυτή ήταν μια σοφή αντίδραση. Αλλά είναι τόσο κατασφαλισμένη στην ανομία τους οι κατέχοντες στην εξουσία που δεν επηρεάζονται ούτε από μια αποχή 65%. Αν δηλαδή στις επόμενες δημοτικές εκλογές υπήρχε ένα ποσοστό αποχής εξωπραγματικό 90%, πιστεύετε ότι αυτό θα λειτουργούσε ως καταλύτης ή βουκέντρα ούτως ώστε να πάρουν αυτές οι ελίτ κάποιο μάθημα? Νομίζω το λογικό συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι ότι και 25% αν κατέβει ο ρυθμός των θα συνεχίσουν σαν να μην σημαίνει τίποτα. Αυτό δείχνουν οι συμπεριφορές τους. Τώρα κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει εγκαίρως. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει, φαντάζομαι, βλέπετε, αυτό το πρέπει επανέρχεται, ενώ είναι πελώριο λάθος εκφραστικής, γιατί ποιος θα το επιβάλλει αυτό το πρέπει. Αλλά αντικαθιστούμε με το πρέπει, το είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε πως και οι εύκολες λύσεις εκδίκησης ή οργής ελευθερώνει τους αρχούς του αιώλου. Μπορεί να φέρει στην επιφάνεια συμπτώματα όπως αυτό για το οποίο είπαμε προηγουμένως και τα οποία πλέον είναι απειλή κυριολεκτικά, δεν είναι απλώς ένα δυσάρεστο σύμπτωμα. Να προηγηθεί ο κύριος. Κύριε καθηγητά, θέλω να επανέλθω λίγο στο θέμα του συντάγματος που έθεσε ο κύριος Σταματόπουλος προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή, ίσως να μην το γνωρίζετε, στην κοινωνική βάση κάτω αναπτύσσονται ομάδες και πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να έχουν οτιδήποτε στόχο αλλά έχουν έναν κεντρικό άξονα, την αλλαγή του συντάγματος. Αυτές οι ομάδες δεν μπορούν να βγουν προς τα πάνω επειδή ακριβώς το σύστημα, τα καθεστωτικά μνημεία κτλ. Τους αγνοούν, για να μην πω τίποτα άλλο. Πού είναι οι πνευματικοί άνδρες του τόπου που θα μπουν μπροστά, οι γνωστοί πνευματικοί άνδρες, να τραβήξουν αυτό το κοινωνικό ρεύμα και το ανασύρουν για να δημιουργήσουν αυτό που είπατε πριν, το κάτι της που θα αλλάξει τα πράγματα? Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να έχουμε πιστεί πως αυτό που λέγαμε κάποτε πνευματικοί άνθρωποι, το είδος έχει εκλείψει. Πνευματικός άνθρωπος δεν είσαι ούτε με τα πτυχία, ούτε με τις δημόσιες θέσεις τις διακεκριμένες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες να έχουν το κύρος, το ηθικό κύρος και το κοινωνικό κύρος. Να βγουν να κάνουν μια... αυτό που έκανε ο Σεφέρης στη δικτατορία ή αυτό που έκανε ο... στην κηδεία του Παλαμάου ή Κελιανός ή δεν ξέρω τι άλλο. Κάτι το οποίο να λειτουργήσει, και αμφιβάλλω εάν υπάρχει και το έδαφος για να λειτουργήσει ένας συναγερμός, μια έξαρση, κάτι άλλο. Νομίζω ότι πολύ μεθοδικά τα τελευταία 40 χρόνια έγινε μια ριζική αλλίωση του κοινωνικού σώματος στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε τι ποσοστό του πληθυσμού μας έχει χάσει τη δυνατότητα να σκέπτεται. Λειτουργεί με κατηγορίες, διότι αυτή η ποδοσφαιρολαγνία η οποία συντηρείται μεθοδικά ή ο κρατικός τζόγος είναι δρόμοι ασφαλέστατης εξηλιθίωσης του ανθρώπου. Είναι μελετημένα πράγματα. Αλλιώς δεν θα ξόδευε το κράτος τέτοια αστρονομικά ποσά για την επιτήρηση των γηπέδων, για την αστυνομική προστασία των γηπέδων, για τις επισκευές των γηπέδων. Ξέρετε τι στοιχίζει κάθε βράδυ ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε κάθε κανάλι? Λοιπόν, αυτά δεν είναι τυχαία.
Διότι μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο, μπαίνει σε έναν τρόπο σκέψης, σε έναν τρόπο λειτουργίας. Και είσαι εξουδετερωμένος πολιτικά. Από εκεί και πέρα θα ψηφίσεις, η κρίσιμη εκλογική μάζα θα ψηφίσει καθοδηγούμενη. Κάποιος όμως έχει ζητήσει εδώ. Κύριε καθηγητά, συμφωνώ μαζί σας με την μεταρρύθμιση του συντάγματος και θέλω να πω ότι δεν θα είχε φτάσει η χώρα στην πτώχευση εάν οι πολιτικοί εφοβούντο τα ισόβια. Δεν θα κυκλοφορούσαν οι μίζες στις βαλίτσες εάν δεν υπήρχε το άρθρο 86 του συντάγματος, το οποίο απετέλεσε την κολυμβήθρα του Σιλοάμ και όλη η πολιτισμένη Ευρώπη, οι πρωθυπουργοί κάθονται στο σκαμνί πλην της Ελλάδος. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, φτάσαμε στην πτώχευση λόγω της διαφθοράς και των μιζών. Είναι επιβεβλημένο, λοιπόν, να φύγει το άρθρο 86 του Συντάγματος από τη νέα μεταρρύθμιση που ευχόμαστε όλοι να γίνει. Το δεύτερο είναι ότι η ταγή θα πρέπει να είναι ηγέτες, διότι αλλιώς ο λαός το κοπάδι σκορπίζει. Και το τρίτο, συμφωνώ μαζί σας με την επανάσταση στην τόλμη για το καινούριο, διότι αν δεν ανοίξουμε δρόμους μόνοι μας με σκληρή δουλειά για το καινούριο και δεν γίνουμε κελευθοποιοί, είναι μια πολύ ωραία λέξη, κέλευθος είναι η νέα οδός. Αν δεν ανοίξουμε νέους δρόμους και δεν επινοήσουμε νέα δεδομένα στις επιστήμες και παντού, δεν θα αποφύγουμε τα χειρότερα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Άλλος. Παρακαλώ, η κυρία. Σταθείτε να έρθει το μικρόφωνο. Θα ήθελα να σας πω ότι για περίπου 10 χρόνια ήμουν δημοσιογράφος. Αυτή τη στιγμή έχω φροντιστήριο γλυκών. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Όταν ήμουν γύρω στην πρώτη γυμνασίου, σε τοπική εφημερίδα της επαρχίας της Μακεδονίας, θέλησα να πω την άποψή μου. Για καλό δικό μου, δημοσιεύθηκε το χρονογράφημά μου και ήταν το πρώτο, μας το πούμε, πολιτικό άρθρο. Μπήκα στη δημοσιογραφία για την πολιτική. Λυπάμαι για αυτό που βλέπω σήμερα. Αλλά θεωρώ η πολιτική, το σχολείο αλλά και πάνω απ' όλα η οικογένεια διαπλάθει προσωπικότητες. Αυτή τη στιγμή, καθημερινά βλέπω τα παιδιά μου που μου έρχονται, μου λένε και τα προβλήματά τους. Συναχωριέμαι γιατί δεν είμαι μαμά και δεν μπορώ να κάνω συμβουλεύω κόσμο. Αλλά βλέπω ότι νοιάζονται για μια Ελλάδα που εγώ, όταν έφυγα στο εξωτερικό για μόνιμα, πληγώθηκα που μου λέγανε: αν θα βγεις έξω, πρώτο πράγμα, μη συνεργαστείς με Έλληνα. Το λέω και ειλικρινά με θίγει, γιατί είμαι Ελληνίδα και χαίρομαι πραγματικά για τα παιδιά που βλέπω, που νοιάζονται για την Ελλάδα και δυστυχώς τα έχουμε παραγωνίσει. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι μεγάλη γυναίκα, αλλά όμως έχω μια ευθύνη κι εγώ. Και η συμβουλή που θα ήθελα από εσάς είναι, όταν λίγο φοβάμαι με αυτά που ακούω, τι μπορεί να με κρατήσει ώστε να τους δίνω παραπάνω, ώστε να κρατούν εκείνη το νόημα για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει αύριο, που αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να έρχεται με πολύ δύσκολο. Χλωμό το βλέπουμε, τέλος πάντων. Αυτό θα ήθελα να. Αν μπορείτε να μας το πείτε. Τι να κάνουμε δηλαδή για το αύριο των παιδιών μας. Κοιτάξτε, δάσκαλος είμαι και αυτό δασκαλίστηκε η απάντηση θα σας δώσω. Νομίζω ότι θα κάνουμε πάρα πολλά για τα παιδιά μας εάν ήδη εμείς συνειδητοποιήσουμε τη διαφορά του περιεχομένου της λέξης τρόπος από το περιεχόμενο της λέξης ιδεολογία. Σήμερα όλα λειτουργούν σε επίπεδο ιδεολογίας. Και τι εννοώ? Επιχειρημάτων υποτίθεται ή λογικών σχημάτων ή ορθολογικής σύνταξης ενός επιχειρήματος κλπ. Τα ουσιοδέστερα όμως πράγματα στη ζωή μεταδίδονται μέσα από έναν τρόπο. Ας πούμε, αυτό που λέγαμε πάντοτε, ίσως και κάπως επιπόλαια, η οικογένεια κλπ. Τι μεταδίδει η οικογένεια? Ακριβώς τα ουσιοδέστερα πράγματα που γνωρίζουμε και τα οποία δεν μας τα δίδαξε ποτέ. Τα αντιγράψαμε.
από τους γονείς μας και τα αντιγράψαμε γιατί. Υποθέτω διότι βλέπαμε τι τους δίνει χαρά. Ότι αυτό τους δίνει χαρά. Άρα το παίρνω. Μεταγγίζεται ένας τρόπος. Κοινωνείται ένας τρόπος. Και τα επαναλαμβάνω τα ουσιοδέστερα. Θα δείτε ακόμα και σε επίπεδο συμπεριφοράς. Κάποια αντανακλαστικά, ένα ευγενικό παιδί που λέμε. Δεν το δίδαξε κανείς ποτέ αυτά τα πράγματα. Μεταγγίστηκαν από τους παραπάνω. Κάποτε αυτός ήταν και ο πρώτος στόχος του σχολείου. Το σχολείο είχε σαν πρώτο στόχο να εντάξει τα παιδιά στην κοινότητα, να μάθουν να μοιράζονται. Λέω πολλές φορές και ίσως μπορεί να είναι ατυχές γιατί δεν είμαι ειδικός στο παράδειγμα, αλλά εμένα στη δική μου σκέψη εκείνη η παλιά σουηδική γυμναστική που τη λέγαμε και η οποία τι έκανε, συντόνιζε τα παιδιά στις ίδιες κινήσεις. Δηλαδή έκανες κάποιες κινήσεις τις οποίες δεν τις έκανες μόνος, τις κάνανε όλοι μαζί. Τα περισσότερα πράγματα μέσα μας περνάνε ασυνείδητα. Το ασυνείδητο της μετοχής γίνεται εθισμός και γίνεται ήθος του ανθρώπου. Πολύ περισσότερο η άμυλα, πολύ περισσότερο το παιχνίδι, ο χορός. Είναι τρόποι. Σήμερα αν προσέξετε όλα προαποφασίζονται. Όλα θέλουμε να τα έχουμε ξεκαθαρίσει λογικά προτού κάνουμε το επόμενο βήμα. Γι' αυτό και το 50% των γάμων φτάνει στο διαζύγιο. Είναι εντελώς τυπική συνέπεια. Όταν δεν μαθαίνεις δεν το μαθαίνεις, όχι, το λέω πέμπτη φορά, όχι με κηρύγματα, όχι με διδασκαλία. Όταν δεν ξέρεις εκ των πραγμάτων να μοιράζεσαι τη ζωή, το εγώ σου, τον εαυτό σου, δεν το έχεις μάθει, δεν έχει περάσει σε σένα. Τότε αναπόφευκτα αυτό το οποίο είναι το μέγιστο σε μια συνύπαρξη ενός ζευγαριού, το μοίρασμα της ζωής, δεν λειτουργεί. Και το μοίρασμα δεν είναι κάτι ρομαντικό και ευτυχές κλπ. Είναι οδυνηρό. Έχει μέσα τον καυγά, έχει τη διαφωνία, έχει τη σύγκρουση, αλλά είναι η μοιρασιά της ζωής. Όταν χαθεί αυτό, φοβάμαι ότι δεν μπορεί να... Λοιπόν, εάν ξεκινάμε με αυτή την επίγνωση, άλλο ο τρόπος, άλλο η ιδεολογία, τότε νομίζω ανοίγεται μπροστά μας ένα πεδίο εξαιρετικά δυναμικό και τα συμπεράσματα θα βλαστήσουν οργανικά, νομίζω. Είμαι σήμερα σαν παρατηρητής εδώ, ζω 60 χρόνια στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν με θυμόσαστε, είχαμε συναντηθεί σύντομα στη Λοζάνη, όταν είχατε μιλήσει. Και μέσα σε όλη αυτή την απεσιοδοξία που βλέπω εδώ το ταμπλό σόμπρο, να δώσουμε μία νότα αισιοδοξίας, yeah, όποια βλέπω. Ποια είναι αυτή? Μιλήσατε ότι ο κόσμος βρίσκει τη χαρά στην κατανάλωση κτλ. Εδώ όλος αυτός ο κόσμος δεν προτίμησε σήμερα την κατανάλωση να μην είναι στην τηλεόραση. Προτίμησε να έρθει να ακούσει εσάς. Και ελπίζω να υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Αυτό είναι αισιόδοξο. Υπάρχει άλλος? Λοιπόν, υπάρχει ακόμα μία κυρία που θέλει κάτι να πει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πάντα η γλώσσα σας εμένα έτσι έχει έναν ιδιαίτερο ερωτισμό. Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις που θα απευθυνθούν σε δύο κυρία κομμάτια. Θα συμφωνήσω με κάποιον ομιλητή από κάτω ότι ήσασταν κάπως αυστηρός με τους Έλληνες. Πιστεύω ότι σήμερα το ζήτημα είναι κάπως παγκόσμιο. Σήμερα, ας πούμε, έσκασε μία βόμβα στην Αμερική, ότι 800.000 στην Αμερική τίθονται σε αργία άνευ αποδοχών. Στην Ιταλία πάλι άκουσα πρωί-πρωί ότι υπάρχει μία κρίση η οποία έτσι αιωρείται
ποιος ξέρει με τι αποτελέσματα. Στην Ισπανία παίρνονται σπίτια. Πιστεύω δηλαδή ότι γενικά ο κόσμος είναι κάτω από μια ομπρέλα έτσι, ενός άγριου οικονομικίστικου στοιχείου που έτσι απορώ και ξεφεύγω λίγο από τα όρια της Ελλάδας που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει. Αλλά θέλω λίγο να πάω έτσι λίγο πιο παγκόσμια και ρωτώ αυτό το παγκόσμιο πνεύμα σήμερα, οι παγκόσμιοι ανθρωπιστές, οι ανθρωπολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, οι φιλόσοφοι, πώς άφησαν αυτό το κόσμο και έχει πάει μια Ευρώπη, μια γυραιά Ευρώπη, 2-3 αιώνες πίσω και δεν κάναν μια παρέμβαση. Δεν μπόρεσαν, ας πούμε, να κάνουν μια παρέμβαση τόσα χρόνια. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι είναι στα δικά μας παιδιά εδώ στην νεολαία της Ελλάδος, η οποία αυτή τη στιγμή ή φεύγει και πηγαίνει στο εξωτερικό. Θέλω να μου απαντήσετε με ποιο τρόπο αυτή η νεολαία σήμερα θα αφυπνιστεί. Ή αν είναι αφυπνισμένη ή αν είναι κοιμισμένη. Εγώ λίγο έτσι έχω παιδιά, είμαι μητέρα 2 παιδιών. Τα βλέπω όλη την ημέρα, παρόλο που μιλάω και λέω, στο διαδίκτυο και όπως όλη η γενιά τους. Και με ποιο τρόπο θα τους βγάλουμε από το καναπέ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αλλά για μένα το παγκόσμιο χαρακτήρα, με αυτό ξεκινήσαμε, δεν ξέρω αν ήσασταν ήδη εδώ, ότι υπάρχει μια κρίση του παραδείγματος, δηλαδή όλου του πολιτισμού μας σήμερα. Του τρόπου του βίου. Ο πολιτισμός δεν θα πει εκδηλώσεις και ψυχαγωγίες, θα πει τον τρόπο του βίου, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τη ζωή μας. Λοιπόν, υπάρχει μια κρίση σίγουρα. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να καταφεύγουμε στο γενικό φαινόμενο επειδή δεν αντέχουμε ψυχολογικά αυτό που συμβαίνει εδώ. Αυτό που συμβαίνει εδώ, προσωπικά νομίζω, αυτό έχω καταλήξει, πιθανό να κάνω λάθος, δεν έχει καμία σύγκριση με το παγκόσμιο φαινόμενο. Να το πω με ένα παράδειγμα. Είναι άλλο πράγμα να δεις έναν πλούσιο να τα χάνει όλα και να πουλάει τσιγάρα στο δρόμο και είναι άλλο πράγμα να δεις έναν άρχοντα. Και άρχοντας δεν θα πει άνθρωπος της εξουσίας, έναν άνθρωπο με μια καλλιέργεια και με ένα ύψος πνευματικής ευαισθησίας και προσφοράς πελώριο και με σειρά προγόνων αυτού του επίπεδου, να τον δεις ξαφνικά να φέρεται και να βομολογεί και να ενεργεί ως ένας άνθρωπος του υποκόσμου. Αυτό έχει άλλη δυναμική, είναι άλλη τάξη γεγονός. Όταν σε αυτόν τον τόπο, αν μη τι άλλο, το μέτρο της δημοκρατίας ως αθλήματος αληθείας, να αληθεύει ο βίος, συνειδητά ή ανεπίγνωστα λειτουργούσε μέχρι την ίδρυση του Ελλαδικού κράτους σε πάρα πολλά σημεία των Ελλήνων οι κοινότητες που τραγουδούσε ο Σαββόπουλος. Η κοινότητα, ο κοινοτικός βίος που είναι η συνέχεια της πόλεως και της πολιτικής τέχνης και ξεπέφτεις ξαφνικά σε αυτό τον πυθικισμό, σε αυτό το μιμητισμό, τον στήρο, τον άγωνο ο οποίος 200 χρόνια τώρα τον ασκούμε προκειμένου να γίνουμε Ευρωπαίοι και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν είμαστε ούτε Ευρωπαίοι πια ούτε Έλληνες αλλά ένα μπάσταρδο είδος το οποίο προκαλεί χλύψη, οδύνη. Δεν είναι θέμα αν είναι κανείς άδικος ή δίκαιος με τους Έλληνες. Είναι πρόβλημα οδύνης. Ποιος έχει περισσότερη ή λιγότερη οδύνη παίζεται. Αλλά είναι οδύνη. Ένας λαός ο οποίος πράγματι είχε αντανακλαστικά, είχε ήθη και έθιμα, δηλαδή αντανακλαστικά της καθημερινότητας, αρχόντων στην κυριολεξία. Και σήμερα έχει εκπέσει σε αυτό το κυνηγητό μιας ευζοίας η οποία είναι και πολύ χαμηλής αισθητικής, πολύ χαμηλής καλλιέργειας. Σκεφτείτε τι μουσική ακούμε οι Έλληνες σήμερα. Σε κάθε παραμικρό χωριό, ταβερνάκι, όπου πάτε. Ενώ μόλις, και αυτό δεν είναι μακρινό, στη δεκαετία του 60, αυτός ο τόπος γνώρισε μια μουσική
και όχι μόνο στο επίπεδο της μουσικής. Γνώρισε μια ανάκαμψη, μια ποιότητα άλλου είδους. Την εγκατέλειψε για να τραγουδάει σήμερα αυτά που τραγουδάει. Δέστε τα τις μεσημεριανές εκπομπές στην τηλεόραση σε τι αθλειότητα μικρονοϊκού επίπεδου κινούνται. Μικρόνια, φτύνια. Λοιπόν, αυτά πονάνε. Και γι' αυτά, ακριβώς επειδή όσο πονάνε ακόμα και δεν εθιζόμαστε, νομίζω τον πόνο πρέπει να τον φωνάζουμε. Γιατί τότε η φωνή μας είναι μια υπόμνηση της ποιότητας, της χαμένης ποιότητας. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.